Αμέσως μόλις ανακοινώθηκε η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αρκετοί πρατηριούχοι έσπευσαν να αλλάξουν τις τιμές πώλησης της αμόλυβδης, όπως καταγγέλουν οδηγοί. Δηλαδή, επέβαλαν τις αυξήσεις από χθες το απόγευμα, τις οποίες και πλήρωσαν οι ανυποψίαστοι οδηγοί. Ήρθα το απόγευμα στις 7.30 με 8 να βάλω βενζίνη, γιατί άκουσα ότι θα αυξηθεί μετά τις 12 το βράδυ, για να γεμίσω το αυτοκίνητο. Και έρχομαι εδώ και ρωτάω το μικρό, λέω, πρόλαβα για να βάλω φτηνά τη βενζίνη? Μου λέει, έχει αυξηθεί από το μεσημέρι, από το απόγευμα συγκεκριμένα. Η σχετική τροπολογία προβλέπει καπέλο 14,3 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται πλέον από 1,109 ευρώ σε 1,25 ευρώ το λίτρο, καθώς και αύξηση 6 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Για μια ακόμη φορά τα βάρη μετακινούνται σε εμάς τους καταναλωτές. Νομίζω πως είναι άνισο και άδικο αυτό το μέτρο. Στην πράξη όμως, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, η διαμόρφωση της μέσης τιμής θα πλησιάσει το 1,27 ευρώ το λίτρο, εάν συνυπολογίσουμε τις όποιες στρογγυλοποιήσεις προκύψουν στο κύκλωμα διακίνησης των καυσίμων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φυσικά θα υπάρξει σε νησιά, εθνικές οδούς και ακριτικές περιοχές, όπου η αμόλυβδη πωλείται κατά 3 με 4 λεπτά ακριβότερα. Η επιβάρυνση θα είναι μεγάλη και για τους επαγγελματίες, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, είναι σε δίλημα. Ή θα απορροφήσουν την αύξηση και δεν θα τη μετακυλήσουν την κατανάλωση, ή θα αναγκαστούν να επιβαρύνουν και τις τιμές των προϊόντων τους. Εμείς ως επαγγελματίες θα υποστούμε την επιβάρυνση αυτή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τους πελάτες μας, που ξέρουμε πόσο δύσκολα περνάνε. Οι ιδιοκτήτες ταξί που αντιδρούν τόσο στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης, όσο και στις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που τους αφορούν, προανήγγειλαν 2-24 ώρες απεργιακές κινητοποίησεις σε πρώτη φάση. Αύριο από τις 5 το πρωί, καθώς και την μεθεπόμενη Παρασκευή. Όλοι οι αυτοκινητές Ελλάδος, λεωφορεία, φορτηγά, ταξί, θα πρέπει, για να υπερασπίσουμε τουλάχιστον την τιμή του διαλόγου που δεν έγινε και δεν σεβάστηκε η κυβέρνηση, να είμαστε στο δρόμο.